Γι' αυτό θα φύγω. Θα βουτήξω τώρα στη θάλασσα και θα περάσω απέναντι. Δεν θα το κάνεις αυτό, Σάρα. Μη φοβάστε. Δεν θα σας μαρτυρήσω. Δεν το λέω για μας. Για σένα το λέω. Δεν θα σε αφήσουμε να φύγεις, Σάρα. Μαζί ζήσαμε τόσο καιρό, μαζί το σκάσαμε. Και μαζί θα τα καταφέρουμε και τώρα. Ναι, Σάρα. Δεν πρέπει να μας αφήσεις. Και αν τολμήσει να σε αγγίξει κανένας από δάφτους, θα έχει να κάνει μαζί μου. Τις ξεκλήρισαν όλους τους δικούς της. Μπροστά στα μάτια της. Πάμε, Σάρα. Τα κορίτσια θα βρίσκονται σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Αποκλειστικά κινηματογραφική ηθοποιός, η Φλωρέτα Ζάνα μπορεί να πήρε μέρος σε πολύ λίγες ταινίες, έπαιξε όμως ως πρωταγωνίστρια από την πρώτη στιγμή. Οι 9 ταινίες που είχε στο ενεργητικό της πριν τα αφήσει όλα πίσω για άγνωστο λόγο ήταν δημοφιλέστατες στην εποχή τους, ενώ συνεχίζουμε να τις απολαμβάνουμε και σήμερα από τους μικρούς μας δέκτες. Βέβαια, οι περισσότερες ήταν σκηνοθετημένες από τον μεγάλο Ντίνο Δημόπουλο, ο οποίος πέρα από το γεγονός ότι ήταν από τους καλύτερους σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου, ήταν και σύζυγός της. Γι' αυτό ίσως κάποιοι κάνουν λόγο για σκανδαλώδη καριέρα της Φλωρέτα Ζάνα, η οποία έγινε αμέσως πρωταγωνίστρια παίζοντας τον πρώτο ρόλο στις ταινίες του συντρόφου της. Όμως ο Δημόπουλος σε 48 ταινίες στο ενεργητικό του είχε δημιουργήσει ονόματα όπως της Τζένι Καρέζη, της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Νίκου Κούρκουλου και του Αλέκου Αλεξανδράκη που του χρωστούσαν την καθιέρωσή τους. Επόμενο λοιπόν ήταν να γίνει και η σύζυγός του σταρ πρώτης γραμμής παίζοντας στα αξέχαστα δράματα και τις κωμωδίες του μεγάλου σκηνοθέτη. Πρωταγωνίστρια εξάλλου δεν ήταν μόνο σε ταινίες του Δημόπουλου. Η Ανθή Στυλιανέα, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε το 1936 σε χωριό της Μεσσηνίας. Η μικρή αγάπησε το θέαμα από παιδούλα και πολύ γρήγορα ήταν χορεύτρια του Εθνικού Θεάτρου, παίρνοντας μέρος σε αμέτρητες παραστάσεις για την πρώτη σκηνή της χώρας. Στο Εθνικό την βρίσκουμε ως Φλώρα Στυλιανέα. Φλωρέτα Ζάνα έγινε για τις ανάγκες του σινεμά. Έτσι λοιπόν, τη συναντάμε σε παραστάσεις από το 1953, δηλαδή 17 χρονών κοπέλα. Το ντεμπούτο της έγινε στον Υπόλυτο του Ευρυπίδη που ανέβασε ο Ροντήρης το 1953. Ήταν στο χορό μαζί με μερικές ακόμα πρωτοεμφανιζόμενες κοπέλες όπως η Μάρο Κοντού και η Μέρη Χρονοπούλου. Έτσι θα περάσουν τα πρώτα της χρόνια στο θέατρο. Ως βασικό και μόνιμο μέλος του χορού στις τραγωδίες του Εθνικού μέχρι το 1959. Δηλαδή, σε παραστάσεις σταθμούς για το νέο ελληνικό θέατρο, όπως στην Ορέστια του Ροντήρη το 1954, την Εκάβη του Μινωτή το 1955, τον Ιδίποδα του Μινωτή το 1955 και άλλα. Επίσης, συμμετέχει και σε έργα του Διεθνούς Ρεπερτορίου, παίζοντας μικρορολάκια σε αρκετές παραστάσεις. Μαζί πάντα με τη Μάρο Κοντού, η οποία είπε αργότερα. 5 χρόνια στο Εθνικό έκανα χορό και βουβά πρόσωπα σε όλο σχεδόν το αρχαίο δράμα. Εμάς από τις σχολές χορού μας πλήρωναν με 1.700 δραχμές, ενώ τις κοπέλες από τη δραματική που κάνανε την ίδια δουλειά με 2.200. Θυμώσαμε λοιπόν εγώ, η Μέρη Χρονοπούλου και η Φλωρέτα Ζάνα και πήγαμε και δώσαμε στα εξαιρετικά ταλέντα. Έτσι οι χορεύτριες έγιναν τώρα κανονικές ηθοποιοί και έπαιρναν περισσότερα χρήματα. Μέχρι τότε είχαν βέβαια πολλά χρόνια εμπειρία στις πλάτες τους. Η Φλωρέτα θα εμφανιστεί πραγματικά ουρανοκατέβατη στο σινεμά το 1959 στο δραματικό ψυχολογικό φιλμ του Ντίνου Δημόπουλου «Αμαριλής, το κορίτσι της αγάπης». Ενσαρκώνει μια νέα και όμορφη κοπέλα που έχει απομονώσει ο πατέρας της σε μια εξοχική βίλα, κρατώντας την έγκλειστη ουσιαστικά για να μην γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της και εγκαταλείψει το γέρο πατέρα. Η Αμαριλής θα γνωρίσει όμως ένα νεαρό φοιτητή που θα της κλέψει την καρδιά. Το τέλος μάλιστα της ταινίας ήταν διπλό.
ένα πικρόχολο και ένα αίσιο και ευτυχές, διότι ο Δημόπουλος ήταν πάντα νεοτεριστής και πρωτοπόρος. Ήταν η πρώτη ταινία της εταιρείας παραγωγής Δαμασκηνός Μιχαηλίδης και καθιέρωσε αμέσως στα κινηματογραφικά πράγματα τη νεαρότατη Ζάνα. Πρώτη φορά είμαι τόσο αργά έξω από το σπίτι. Φοβάσαι. Θα σε συνοδεύσω εγώ ως εκεί. Θα σε παραδώσω στον άγριο φρουρό που φυλάει την πύλη του πύργου. Και θα του πω σου έφερα πίσω την αρχόντισσα. Για λίγο όμως. Γιατί γρήγορα θα έρθω να την πάρω μαζί μου για πάντα. Αλήθεια, θα έρθεις κάποτε μαζί μου για πάντα? Μιλάς μερικές φορές σαν παιδί. Δεν το ξέρεις. Όταν αγαπά κανείς γίνεται παιδί. Την επόμενη χρονιά η Ζάνα θα παντρευτεί με τον Δημόπουλο. Για εκείνον ήταν ο δεύτερος γάμος, αφού πρώτη του σύζυγος ήταν η Βεατρίκη Δελιγιάννη. Και ενώ οι πικρόχολες φήμες έδιναν και έπαιρναν για την νεαρά Ενζενή, που είχε γίνει αμέσως πρωταγωνίστρια στις ταινίες και την καρδιά του γνωστού σκηνοθέτη, το 1962 την επιλέγει στο πρωταγωνιστικό cast του φιλμ «Όταν λείπει η γάτα», ο μεγάλος Αλέκος Σακελάριος. Στην αξέχαστη κωμωδία καταστάσεων των Σακελάριου Γιανακόπουλου, η Ζάνα πλαισιώνει τα ιερά τέρατα Αυλονίτη, Βλαχοπούλου και Ρίζο στην πρωταγωνιστική τετράδα. Το 1963 η Φλωρέτα επιστρέφει στη σκηνοθετική καθοδήγηση του Δημόπουλου για τη μεγαλύτερη της προσωπική επιτυχία, την δραματική περιπέτεια «Αμόκ». Είναι η αρχηγός στην ομάδα 8 ατίθασων κοριτσιών που δραπετεύουν από το αναμορφωτήριο και καταφεύγουν σε ένα ερημονήσι όπου θα συναντήσουν κάποιους μοχθηρούς μισθοφόρους που αναζητούν έναν θησαυρό. Πόσες ήταν? Εγώ είδα μονάχα αυτή τη γυμνή. Μα θα ήταν κι άλλες. Αλλά δεν μπορούσα να δω γιατί ήταν κάτω από τη σπηλιά και θα με πέρανε χαμπάρι. Άντρες. Δεν ήταν κανένα. Άρκα κότερο. Τίποτα. Τι τρέχει? Κρύφτε τους γασμάδες και τα φτιάρια. Βουλώστε τους λάκους. Τα ψαροντούφικα και τις μάσκες. Χάντς, το πλάι στην διάρκεια. Χάντς! Η ταινία γυρίστηκε σε ένα ξερονήσι του Αμβρακικού κόλπου και ο Δημόπουλος είχε πει για τις τολμηρές σκηνές της ταινίας. Στην αρχή τα κορίτσια, που έπρεπε να γδυθούν για τις ανάγκες του έργου, ήταν κάπως διστακτικά και αμήχανα. Ντρέπονταν και με το δίκιο τους. Σιγά σιγά όμως άρχισαν να ξεθαρεύουν. Είδαν πως εκτός από το συνεργείο και τους συναδέλφους τους ηθοποιούς, κανένας ξένος δεν υπήρχε τριγύρω. Έτσι, αφού θα γδύνονταν οπωσδήποτε για τα γυρίσματα, στις σκηνές βέβαια που ήταν απαραίτητο, το πήραν απόφαση. Πετούσαν τα ρούχα τους από το πρωί, μόλις πατούσαν το πόδι τους στην Ιβάλα, ενώ έπαιρναν χώμα και νερό, άλυβαν το γυμνό τους κορμί για να είναι έτοιμες και έμεναν έτσι μέχρι το τέλος του γυρίσματος. Όσο όμως και αν τα κινηματογραφικά πηγαδάκια έλεγαν πως η Ζάνα μόνο στο Δημόπουλο ήταν πρωταγωνίστρια, το 1964 θα ερμηνεύσει πρώτο ρόλο στον τελευταίο πειρασμό του Σοκράτη Καψάσκη, πλάι στον Τίτο Βανδύ, την Άννα Φόνσου και τον Βαγγέλη Σιλινό. Στην διετία 1965-1966 επιστρέφει στη Φίνος Φιλμ και πρωταγωνιστεί σε 3 ακόμα αξέχαστες ταινίες του συζύγου της. Στο δικαστικό δράμα «Κατηγορώ τους ανθρώπους» το 1965, στην κωμωδία «Κυρίες της Αυλής» το 1966 και στο αλυσμόνητο κοινωνικό δράμα «Κοινωνία ώρα 0» το 1966, κρατώντας ένα ακόμα πρωταγωνιστικό ρόλο στην καριέρα της. Το 1968 ήταν σειρά του Φόσκολου, που την ήξερε καλά ως σεναριογράφος των ταινιών του Δημόπουλου, να την επιλέξει για έναν ακόμα πρωταγωνιστικό ρόλο στην αισθηματική περιπέτεια «Αγάπη και αίμα», μια ελληνική εκδοχή του Ρωμαίου και Ιουλιέτας με έντονα τα στοιχεία του Western. Τζένι Καρέζη, Κώστας Καζάκος, Φλωρέτα Ζάνα και Λάκης Κομνηνός ήταν οι πρωταγωνιστές. Την ίδια χρονιά θα πάρει για τελευταία φορά μέρος σε ελληνική ταινία. Ήταν στη μουσική κωμωδία του Δημόπουλου «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης». Μουσική.
Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που παρά την επιτυχία στη δεκαετία του 1960 και τους 9 πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε ισάριθμες ταινίες, η Φλωρέτα Ζάνα εξαφανίστηκε ξαφνικά από την επικράτεια της 7ης τέχνης. Στη ζωή του Δημόπουλου παρέμεινε βέβαια μέχρι το τέλος του μεγάλου σκηνοθέτη το 2003, καθώς ήταν μια σχέση ζωής, μακριά πια από την αδιακρισία φακών και φλάς. Το ζευγάρι απέκτησε και μια κόρη. Αργότερα διατηρούσε μια από τις γνωστότερες μπουτίκ του Κολονακίου και έντυνε όλες τις παλιές της συναδέλφους, αποτελώντας το πιο καυτό μαγαζί γυναικείας μόδας των Αθηνών. Εκεί επέλεγαν μάλιστα να φωτογραφηθούν με τα μοδάτα συνολάκια τους οι αδερφές Μπρόγερ και η Ζωή Λάσκαρη, καθώς η Ζάνα έφερνε ρούχα που κανείς άλλος δεν είχε στην Ελλάδα. Η Φλωρέτα Ζάνα πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου 2019. Ήταν 83 ετών και πέθανε στο σπίτι της λόγω πνευμονικού ειδήματος που εκδήλωσε ύστερα από μια περιπέτεια που είχε με την υγεία της. Όπως ήδη είπαμε, ο σύζυγός της, Ντίνος Δημόπουλος, είχε πεθάνει το 2003.